Αμερική Βουλή οδηγείται το θέμα της αναθέρμασης των σχέσεων της χώρας με το Ισραήλ. Θα πάμε στη δημοσιογράφο του Sigma Life, Δόνα Καπαρτή, για να μας ενημερώσει. Δόνα, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, Νέστορα. Η Τουρκία ετοιμάζει να υποβάλει όρους συμφιλίωσης με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης και διάταξης, η οποία στοχεύει στην προστασία της χώρας από αγωγές που σχετίζονται με το θάνατο Τούρκων πολιτών το 2010 στην επίθεση εναντίον υπομπής ανοιχτά της Γάζας. Λοιπόν, Δόνα, ποια διαδικασία θα ακολουθήσει η τουρκική κυβέρνηση? Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μελβούλ Τσαβούσογλου, παρέδωσε τη Δευτέρα το κείμενο της συμφωνίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την τουρκική κυβέρνηση να αναμένει την έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή εντός της εβδομάδας. Η συμφωνία φέρεται να έχει επιτευχθεί ανάμεσα στους αξιωματούχους και των δύο πλευρών από τον Ιούνιο και να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Πάντως, δημοσίευμα του πρακτορείου, του ειδησιογραφικού πρακτορείου Bloomberg, συνδέει αυτό το θέμα της αποκατάστασης των σχέσεων των δύο χωρών και με τα ενεργειακά, έτσι, Δόνα? Χαρακτηριστικά, το Bloomberg γράφει ότι η αποκατάσταση των σχέσεών τους αναμένεται να ξεκλειδώσει συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το Ισραήλ επιθυμεί να εξάγει φυσικό αέριο και από την άλλη η Τουρκία να επιδιώκει να δημιουργήσει συμμάχους στην περιφέρεια με τους οποίους τα τελευταία χρόνια δεν διατηρούσε καλές σχέσεις. Τώρα, τι αναφέρει το δημοσίευμα για την Κύπρο, γιατί υπάρχει αναφορά στο νησί μας? Σωστά, κάνει αναφορά στο Κυπριακό. Η διαδικασία συμφιλίωσης Ισραήλ-Τουρκίας προχωρεί παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για την επανένωση στο νησί, του οποίου, γράφει το Bloomberg, ο Βορράς είναι κατεχόμενος από τον τουρκικό στρατό από το 1974. Και προσθέτει, μία λύση σε αυτή τη σύγκρουση θα επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει φυσικό αέριο από την Κύπρο και το Ισραήλ, φέρνοντάς την λίγο πιο κοντά στο όνειρό της για μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μάλιστα, Δόνα Καπαρτή,